Λέγομαι Παναγιώτα Μαϊκούση, είμαι Ελληνίδα και ζω στην Ισπανία. Ζω σε μια μικρή πόλη κοντά στην Πορτογαλία που λέγεται Μέριδα. Είμαι εκπαιδευτικός και δουλεύω σε δημόσιο γυμνάσιο. Δημόσιο γυμνάσιο και λύκειο, γιατί εδώ είναι όλα μαζί. Η κατάσταση στην Ισπανία είναι δυστυχώς αρκετά σοβαρή. Είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη με τα περισσότερα κρούσματα. Χτες έλεγαν ότι ήταν γύρω στα 6.000 κρούσματα, είχαν πεθάνει γύρω στους 200 ανθρώπους και από ό,τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν είναι ακριβώς δημοκρατία τέλος πάντων, από ό,τι είπε ο πρόεδρος της προάλλες, την επόμενη εβδομάδα περιμένουν 10.000 κρούσματα και δυστυχώς έτσι αυξάνονται συνέχεια. Μας ανήγγυλαν την σκέψη ότι καλά θα κάνουμε να κλείσουμε τα σχολεία, να κλείσουν όλα τα μπαρ και επειδή δυστυχώς ο κόσμος φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να κάτσει στο σπίτι του, ειδικά στη Μαδρίτη που έχουν πάρα πολλά κρούσματα και το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό, ο κόσμος δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να κάτσει στο σπίτι του και βγήκανε, πήραν τα βουνά, τις θάλασσες και αναγκάστηκε η κυβέρνηση και εξήγηλε μέτρα έκτακτης ανάγκης, διότι αλλιώς ο κόσμος συνεχίζει να βγαίνει, να περπατάει, να κάνει φυσιολογική ζωή, πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Και από σήμερα και πέρα δεν μπορούμε να βγαίνουμε από το σπίτι, εκτός για απολύτως απαραίτητους λόγους, παραδείγματος χάρη να πάμε να ψωνίσουμε φαγητό ή στο φαρμακείο ή στην τράπεζα. Είναι οι μόνοι λόγοι για τους οποίους μπορούμε να βγούμε από το σπίτι και οι λίγοι άνθρωποι που ακόμα δουλεύουν πρέπει να πάνε στη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα απαγορεύονται. Σήμερα συγκεκριμένα μου είπαν ότι έβαλαν πρόστιμο σε κάποιον ο οποίος βγήκε με το ποδήλατο να κάνει βόλτα. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα, πολύ απότομα. Φυσικά κανένας δεν περίμενε ότι τα κρούσματα θα αυξάνονταν τόσο γρήγορα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση. Πρέπει να το δεχτούμε. Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τα νοσοκομεία βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ειδικά στη Μαδρίτη. Οι γιατροί, οι νοσοκόμες έχουν πεθάνει στην κούραση και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Αλλά δυστυχώς κολλάνε και αυτή την αρρώστια, κολλάνε και αυτή τον ιό και συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι λαοί των δύο χωρών, όπως και οι Ιταλοί, είναι πολύ παρόμοιοι, μοιάζουμε πολύ σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς είμαστε εξίσου απειδάρχητοι. Κάνει και πάρα πολύ καλό καιρό, κάνει άνοιξη κανονική, οπότε ο κόσμος νομίζει ότι τι θα πάθω άμα βγω μια βόλτα ή τι θα πάθω άμα πάω στη θάλασσα, να κάνω στην παραλία μια βόλτα ή να κολυμπήσω, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι έτσι, ότι πρέπει να κρατήσουν τις αποστάσεις τους. Ότι δεν μπορούν να συγκεντρώνονται. Τις προάλλες των Μπενιντόρμ, το οποίο είναι κάτω στο νότο, κοντά στη Βαλένθια, την Παρασκευή συγκεκριμένα, έκανε πάρα πολύ καλό καιρό και ήταν γεμάτα όλα τα μαγαζιά έξω, οι πλατείες, κόσμο, κυρίως φαίνονταν να είναι περισσότεροι ξένοι, περισσότεροι Άγγλοι και ήταν γεμάτο κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυξάνονται τα κρούσματα με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Ναι. Και δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε κατά διάνοια στο υψηλότερο ζημίο. Λένε ότι υπολογίζουν ότι γύρω στις αρχές Απριλίου θα φτάσουμε στα περισσότερα κρούσματα. Επειδή όλο αυτό έγινε πάρα πολύ απότομα και δεν ήταν κανένας προετοιμασμένος, την Παρασκευή πήγαμε στα σχολεία, δώσαμε εντολές στα παιδιά, είπαμε τι πρέπει να κάνουν για τις υποτίθεται 15 μέρες που είναι κλειστά τώρα τα σχολεία. Και από εκεί και πέρα μας ήρθαν στο σπίτι μας από το Υπουργείο, το τοπικό, διότι εδώ είναι τοπικές, το θέμα της εκπαίδευσης είναι τοπικό, διοικείται τοπικά. Οπότε μας ήρθε από την τοπική κυβέρνηση εντολή για το τι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε στα παιδιά εργασία μέσω ίντερνετ. Έχουμε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, πλατφόρμα ακριβώς, την οποία χρησιμοποιούμε μέσα από τα σχολεία και μέσα ο καθένας από τη δική του τοπική πλατφόρμα πρέπει να στέλνει στα παιδιά εργασίες. Ακόμα ο γιος μου μικρός αύριο το πρωί πρέπει να κάνει ένα διαγώνισμα στα μαθηματικά.
Είναι ένα διαγώνισμο που είχε προγραμματισμένο και επειδή δεν θα πάει στο σχολείο πρέπει να το κάνει μέσω ίντερνετ.